Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 70χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν επί 24 ώρες στην Άρτα. Με τις ώρες να περνούν και τον ηλικιωμένο να μην δίνει σημεία ζωής, η οικία του απευθύνθηκαν στις αρχές και ζήτησαν τη βοήθειά τους. Μετά από άμεση κινητοποίηση των ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, ο σκύλος Μαξ έδωσε τέλος στην αγωνία της οικογένειας του ηλικιωμένου άνδρα, καθώς κατάφερε να τον εντοπίσει σώο σε ένα χωριό του νομού Άρτας, σε δύσβατο σημείο της ευρύτερης περιοχής. Ο αγνοούμενος, εμφανώς ταλαιπωρημένος και εξασθενημένος από την 24ωρη παραμονή του στην Ήπεθρο μέσα στο κρύο, παραλήφθη από συγγενικά του πρόσωπα, με την περιπέτειά του να λαμβάνει αίσιο τέλος χάρη σε έναν εξειδικευμένο σκύλο. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη, σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζι, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις, όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι!